Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια Τετάρτη μαζί με τα χρώματα του λόγου. Είναι γοητευτική η απόψινη βραδιά, μετά από αυτή την βροχή, την άφθονη βροχή που έπεσε. Ο Μάιος μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο και όντας γοητευμένοι θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε τη γοητεία του καιρού απόψε, αυτής της υπέροχης βραδιάς της Άνοιξης, προσθέτοντας τη δική μας πινελιά στην απόψινή σας διάθεση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνετε ζάπινγκ σε καμία άλλη εκπομπή, γιατί απόψε θα ταξιδέψουμε σε άλλους κόσμους. Απόψε θα βυθιστούμε στον πάτο της θάλασσας και μετά θα αναδυθούμε σαν την αναδυόμενη Αφροδίτη. Θα αναδυθούμε στον σημερινό κόσμο, αφού προηγουμένως θα έχουμε βιώσει αυτό που λέμε μυστήριο, αυτό που λέμε μαγεία. Θα ταξιδέψουμε σε βυθισμένες πόλεις, φίλοι και φίλες. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο, μια που έρχεται και το καλοκαίρι και όλοι μας λίγο πολύ θα βρεθούμε όλο και πιο κοντά στη θάλασσα, σε αυτό το μαγικό στοιχείο. Να σκεφτούμε λοιπόν την ώρα που θα αγναντεύουμε τη γραμμή του οριζόντα, τι μπορεί να κρύβει από κάτω αυτός ο βυθός, πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα σε σχέση με αυτό που υπήρχε κάποτε. Πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος μας εδώ στην ξηρά, πριν από πάρα πολλά χρόνια, τι μπορεί να συνέβη, τι είδους πόλεις μπορεί να υπήρχαν, ποιοι άνθρωποι να ζούσαν πάνω σε αυτές και κατόπιν τι έγινε και εξαφανίστηκαν, κάτω από ποια αφρισμένα κύματα καταποντίστηκαν, πού είναι τώρα, μπορούμε να τις δούμε. Και ενδεχομένως μπορεί να έχουμε πόλεις οι οποίες θα αναδυθούν κάποια στιγμή, τώρα, όσο είμαστε ζωντανοί. Δεν είναι γοητευτικά τα ερωτήματα αυτά? Πιστεύουμε πως θα συμφωνήσετε μαζί μας. Παρακολουθήστε μας λοιπόν απόψε, καθισμένοι νοχελικά στον καναπέ ή στην πολυθρόνα σας, γιατί εκτός από τη γνώση θα έχουμε να σας μαγέψουμε και με αυτό που έχετε ανάγκη τώρα, σε αυτή την ατμόσφαιρα, την πεζή, την άχρωμη, την άχαρη, την προεκλογική. Θα το έχετε ανάγκη για να πάρετε μια ανάσα και να δείτε πόσο όμορφη πραγματικά είναι αυτή η χώρα που ζούμε. Σπέβδω αμέσως να παρουσιάσω τους απόψινους εκλεκτούς προσκεκλημένους της εκπομπής. Στα αριστερά, πρώτος διότι το αξίζει να είναι πρώτος, αλλά και διότι τον έχουμε τοποθετήσει στην πρώτη θέση, ο καθηγητής της φυσικής και των μαθηματικών στα ΤΕΗ του Πειραιά, κύριος Παναγιώτης Παπάς. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Είσαστε καλά? Μια χαρά. Έχετε πολλά να μας πείτε απόψε? Αρκετά από φυσικής πλευράς. Θα ταράξετε τα νερά, ως συνήθως? Πιστεύω. Δεν θα μας φέρετε κανένα τσουνάμι, έτσι? Γιατί το συνηθίζετε, κύριε καθηγητά. Το τσουνάμι είναι απαραίτητο στοιχείο που υπήρξε πολλές φορές στο παρελθόν και έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Άρα κατάλαβα, φίλοι μου. Απόψε προετοιμαστείτε. Πάρτε σωσίβιο, δεν ξέρω τι. Πάντως σίγουρα θα σηκώσει ψηλά κύματα. Δίπλα ο κύριος Πάλμος, Γιώργος Πάλμος, ερευνητής. Πάλι υποχρεωτικά στην εκπομπή αυτή δεν θα μπορούσε να μην είναι, διότι και εκείνος έχει τα δικά του στοιχεία. Καλησπέρα σας, κύριε Πάλμο. Καλησπέρα. Είσαστε καλά κι εσείς? Καλά, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δίπλα στον αγαπημένο σας τον κύριο Παπά πρέπει να είστε. Πρέπει να είστε καλά. Νομίζω ότι σας έβαλα πολύ κοντά. Ο κύριος Παπά είναι φίλος. Και από εδώ ο κύριος Διαμαντάρας. Καλώς ήρθατε, κύριε Διαμαντάρα. Καλησπέρα, κύριε Λίβανος. Έμαθα στο πάνελ ότι είναι παλιός φίλος του κύριου Παπά, δεν το εγνώριζα. Ο κύριος Διαμαντάρας, υπενθυμίζω, φίλοι μου, τον θυμάστε και με την προηγούμενη εκπομπή μας, όπου πραγματικά σύμφωνα με τα mails που πήραμε, καταλάβαμε ότι σας μάγεψε με αυτά που ακούσατε για την ομιλία του σχετικά με τις αδελφές ψυχές. Ο κύριος Διαμαντάρας, ερευνητής λοιπόν, ιστορικός και παράλληλα λέκτορ στο Πανεπιστήμιο Αλπίν της Ζυρίχης, έχει να προσθέσει την δική του άποψη πάνω στο απόψινό θέμα και σίγουρα πιστεύω θα είναι ενδιαφέρουσα, κύριε Διαμαντάρα. Πολύ ενδιαφέρουσα και θα δώσουμε πληροφορίες και θα απομυθοποιήσουμε κάποιους οι οποίοι ρίχνουν σκοταδισμό και δεν μας δίνουν τις γνώσεις τις ορθές. Μπράβο, μου αρέσει να μιλάμε για φως. Στο άκρο δεξί, μία
Λυγίτατη κυρία, που την είχαμε και σε προηγούμενη εκπομπή και που πάλι ακούσαμε πολύ καλά σχόλια για εκείνη, και αυτό είναι για μας κριτήριο, φίλοι και φίλες, όπως γνωρίζετε, η κυρία Αδαμαντία Σπαθάτου. Καλώς ήρθατε, κυρία Σπαθάτου. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ για την απόψινη παρέα. Να είστε καλά. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να. Να ταξιδέψουμε στα βάθη. Ναι, να ταξιδέψουμε στα βάθη που μας αρέσουν και εμένα πολύ περισσότερο λόγω του ότι είμαι και νησιώτισσα. Α, από πού είστε? Και θα ήθελα, από τη Ζάκυνθο. Πολύ όμορφα. Και την Κεφαλονιά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα προφθάσει, διότι δυστυχώς ξεκίνησα πιο αργά από την εποχή τη δική μου που τελείωσα το ιστορικό αρχαιολογικό. Αλλιώς θα είχα ενταχθεί στις ενάλλες αρχαιότητες. Τι όμορφα. Ιστορικός, ναι. Αρχαιολόγος και εκπαιδευτικός, λοιπόν, φίλοι μου. Η κυρία Σπαθάτου κοσμεί απόψε την εκπομπή μας και σε περίπτωση που θα μπορούσε η κάμερα να κάνει zoom, αλλά που γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί, θα βλέπατε ότι αυτή η πανέμορφη γυναίκα από τη Ζάκυνθο έχει πανέμορφα μάτια που θυμίζουν θάλασσα. Και επιτρέψτε μου αυτή την προσέγγιση την καλλιτεχνική, διότι σαν γυναίκα με γυναίκα έχουμε άλλους κωδικούς επικοινωνίας. Γι' αυτό και επειδή λένε οι Angry Ladies First, δίνουμε πρώτα τον λόγο στην κυρία Σπαθάτου ως αρχαιολόγο να μας βάλει λιγάκι στο κλίμα της απόψινής εκπομπής και να μας πει όντως υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα μας βυθισμένες πόλεις. Ο ασφαλώς, ασφαλώς, εξάλλου είναι η Ελλάδα μας, μια χώρα η οποία τα χιλιόμετρα της παραλίας της είναι, όσο είναι και η Αφρική ολόκληρη, τα 2/3 του εδάφους της, το Αιγαίο της κλπ. Θάλασσα, οπότε δεν θα μπορούσε παρά να υπήρχαν εκεί άλλες εποχές, χρόνια πολλά πίσω, πόλεις, οι οποίες καταποντίστηκαν και πόλεις οι οποίες από τις ανακατατάξεις των πλακών, της λιθοσφαιρικής πλάκας και λοιπά, θα τα πει και ο κ. Παπάς ως φυσικός καλύτερα. Περιμένει, σε ποιο φυλακή βρίσκεται. Θα έχουμε οπωσδήποτε εμφανίσεις πόλεις άλλων και έχουν γίνει ή έχουν εμφανιστεί κομμάτια, νησιά κλπ. Ναι. Ναι, βέβαια, έχουν γίνει διπλά, έχουν άλλα καταποντιστεί όπως ξέρουμε. Είναι όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία βοηθούν στο να υπάρχει αυτή η πλούσια υποθαλάσσια αρχαιολογική και ανακατανομή, ας πούμε. Ναι, όχι ανακατανομή, αλλά ο πλούτος ο υποθαλάσσιος. Μάλιστα. Ναι. Πόσες πόλεις θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ενδεικτικά, αν είναι πολλές οι πόλεις αυτές, κυρία Σπαθάτου, θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε έτσι απόψε? Είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Ναι, είναι πάρα πολλές. Ναι. Θυμάμαι, είχα διαβάσει για την περίπτωση της Ελίκης, η οποία είναι στην Αχαΐα, και Το 1960 ο Μαρινάτος έλεγε ότι αν ανακαλύψουμε την Ελίκη ή μάλλον έλεγε ότι η ανακάλυψη της είναι το ίδιο με ένα παγκόσμιο πόλεμο. Τι λέτε, γιατί? Ναι, γιατί ήταν από τις πηγές μια πάρα πολύ μεγάλη σπουδαία πόλης και κατέληξε τελικά πληροφορίες των προηγουμένων, εκτός από το Στράβωνα που ήταν πολύ αναλυτικός, είναι πενιχρές. Αλλά ο Στράβωνα ήταν πολύ αναλυτικός και έδωσε τέτοια περιγραφή ώστε ο πλούτος αυτής της πόλης θα ήταν τέτοιος που πραγματικά θα ήταν τεράστιο. Φαντάζομαι. Ναι. Εκτός από αυτή. Πρέπει να πω ότι ίσως επεκράτησαν και κάποια στοιχεία μεταφυσικά κλπ. Είπαν ότι κάποιοι ψαράδες έβλεπαν να εξέχει το χέρι του Ποσειδώνα κάτω από τη θάλασσα κλπ. Μας αρέσουν. Ναι. Τώρα έχουν γίνει και κάποιες ανασκαφές, ίσως σε άλλη σειρά, πούμε κάποια πράγματα ακόμα. Νεότερα. Ναι, είναι οι σπουδαίες οι τέσσερις πόλεις που εμφανίστηκαν, που είδαν στο βυθό όχι, της θάλασσας πριν από την Αλεξάνδρεια, εκεί στην Αίγυπτο, μπροστά στον κόλπο του Αμπού Κιρ. Ναι. Και είναι τέσσερις περίφημες πόλεις, εξερευνήθηκαν οι δύο.
Αυτές είναι ορατές από ψηλά. Σε βάθος, όχι, όχι, όχι. Παραμένουν στο πυθμένα, σε βάθος 30 και μέτρων. Μάλιστα. Ναι. Και έχουν εξερευνηθεί μόνο οι δύο, το Ηράκλειον και η Μινωτής. Ελληνικές πόλεις. Ελληνικές πόλεις, βεβαίως. Μάλιστα. Η Μινωτής